Είμαι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων. Υπάρχουν 52 μουσικά, 8 καλλιτεχνικά. Αυτό κάτι λέει. Δηλαδή, τα καλλιτεχνικά έχουν τρεις κατευθύνσεις. Έχουν χορό, κινηματογράφο, θέατρο και εικαστικά. Και υπάρχουν μόνο 8 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μέσα στην Αθήνα υπάρχουν 4 στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν ένα, το οποίο το ένα είναι στη μια μεριά, το γυμνάσιο, και το λύκειο είναι αλλού. Ούτε καν ενότητα υπάρχει. Στα Επτάνησα δεν υπάρχει, στην Κέρκυρα. Δεν υπάρχει στην Καλαμάτα, που έχει κάνει και το Φεστιβάλ Χορού. Και εδώ, στην περιοχή μας και στην Αττική ακόμα υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει στη Ρόδο, δεν υπάρχει στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχουν φοβερά κενά. Υπάρχουν προτάσεις από δημάρχους, αλλά κάποιες φορές συντεχνιακά ζητήματα βάζουν φραγμό. Δηλαδή, μπορεί να πάει κάποιος σε μια περιοχή και να πει μετά υπάρχει το μουσικό σχολείο που είναι καλό αυτό και να μην γίνει καλλιτεχνικό. Η καλλιτεχνική παιδεία τελικά στην Ελλάδα φαίνεται πως έχει απομειωθεί τόσα χρόνια, όχι μόνο στην πράξη, σε αυτά που διδάσκονται τα παιδιά, και πολύ σωστά ανέφερε προηγουμένως με τις κατάργηση κάποιων μαθημάτων στα λύκεια, αλλά φαίνεται και στην υποδομή και το τι σχολεία υπάρχουν. Ένα από τα πλάνα που έχουμε βάλει εμείς και έχω βάλει και εγώ είναι να δημιουργηθούν καινούργια καλλιτεχνικά σχολεία. Καλλιτεχνικά σχολεία που θα πρέπει να ήταν όλα τα σχολεία της Ελλάδας για μένα. Τώρα να προχωρήσουμε σε σχέση με την ημερίδα σας. Εντάξει, εγώ στη δικιά μου αντίληψη θα έβαζα τίτλο «Οι αλλαγές στην εκπαίδευση και το σχολείο που θέλουμε». Με την έννοια, ποια εννοώ, δηλαδή τι προτάσεις κάνω εγώ για να φτιάξω ένα άλλο σχολείο. Το να επισημαίνουμε το ξέρουμε. Ξέρουμε τι έχουμε παραλάβει και τι παραλαμβάνουμε. Σημασία είναι τι προτάσεις κάνουμε εμείς και με ποιο τρόπο όμως διεκδικούμε το σχολείο που θέλουμε. Συγκεκριμένα δηλαδή. Τώρα, να κάνω μια τοποθέτηση σχετικά με τα καλλιτεχνικά και τα μουσικά σχολεία. Τα μουσικά σχολεία είναι σε πολύ καλύτερη φάση από τα καλλιτεχνικά βέβαια. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Αυτή τη στιγμή τα μουσικά έχουμε τρεις βασικές διεκδικήσεις. Η μία είναι τη σημαντικότερη, έχει να κάνει με τους τίτλους σπουδών. Δηλαδή οι άνθρωποι πηγαίνουν και κάνουν επιπλέον ώρες στα μουσικά μαθήματα, τα οποία είναι αρκετά υψηλού επίπεδου, σε σημείο μάλιστα να μην χρειάζονται πολλές φορές να απευθύνονται στα οδεία και να μην έχουν, όταν τελειώνουν τις σπουδές τους, τρίτη ηλικίου, να μην έχουν κάποια πιστοποίηση. Δηλαδή αυτό είναι απαράδεκτο, να τους βάσει μια τέτοια διαδικασία και να μην έχουν κάτι να πούνε ότι διδαχτήκανε. Τυχαίνει να είμαι και μουσικός, παρόλο που ανήκω στα καλλιτεχνικά σχολεία και το έχω δει το πράγμα λίγο πιο ζεστά. Δηλαδή πιο ζεστά γιατί είμαι και γνώση του πράγματος. Το 1999 υπήρξε ένα νόμος, ένα ΦΕΚ, το οποίο έδινε δυνατότητα να γίνονται εξετάσεις στα μουσικά σχολεία. Το 2000 γίνανε εξετάσεις με σημαντικές επιτροπές. Το Βίρονα Φιδετζή, θυμάμαι, και κάποιους άλλους. Και δοθήκαν οι τίτλοι σπουδών, κανονικά. Έδωσε ο άλλος αρμονία, έδωσε κάποια άλλα. Και σήμερα αυτοί που είχαν τελειώσει το 2000 έχουν καλύψει και θέσεις στα μουσικά σχολεία. Μετά το 2000 όμως τέρμα. Μέχρι και σήμερα αυτός ο νόμος έχει μείνει εκεί. Δεν εφαρμόζεται. Για ποιο λόγο, εντάξει. Το πιο εύκολο είναι να πεις ότι ποιο οδείο θα ήθελε να μοιράζονται πτυχία από τα μουσικά σχολεία που διδάσκονται. Αλλά και απ' την άλλη, κοιτάξτε κύριοι, εμείς τα μαθαίνουμε στα σχολεία. Έχουμε το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό που είναι πλήρες. Γιατί να μην μας δώσει αυτή την πιστοποίηση. Τι πιστοποίηση θα μας δώσει. Είναι ένα αίτημα που θα το βάλουμε εμείς σαν Πανελλήνια Ένωση προς το Υπουργείο να ενεργοποιηθεί αυτός ο νόμος του 1999 που εφαρμόστηκε μια φορά μόνο. Το δεύτερο είναι τους βάζουν στα μουσικά σχολεία και υπάρχουν συγγράμματα, δηλαδή παρτιτούρες και διάφορα άλλα. Αυτά τα βάζει από την τσέπη του ο μαθητής. Αυτή είναι η δημόσια παιδεία. Εντάξει. Το αίτημα είναι βγάζει μάτια. Πρέπει να τα δίνει το Υπουργείο. Και το τρίτο είναι εντάξει, ένα τελείως παράλογο του νόμου. Το σηκώσαμε εμείς τώρα που παραλάβαμε, γιατί παραλάβαμε τώρα τελευταία την Πανελλήνια. Υπάρχει ένα νόμο στο γυμνάσιο που αν κάποιο παιδί στα καλλιτεχνικά μαθήματα μείνει πάρει κάτω από 10 με κάποιες προϋποθέσεις, δεν του δίνει το δικαίωμα να πάει το Σεπτέμβρη να εξεταστεί ξανά. Αν ξέρετε πολύ καλά, η εγκληματική οργάνωση Χρυσής Αυγής
πρωτόδικα καταδικάστηκε ή μπήκε μέσα. Και τους δόθηκε δεύτερη ευκαιρία όμως να πάνε στο εφετείο. Εδώ στα παιδιά δηλαδή δεν τους δίνεται ευκαιρία, αυτούς που έχουν μείνει με 9, να μπορέσει να πάει το Σεπτέμβρη να δώσει εξετάσεις. Και υπάρχει ένα άρθρο αυτό εδώ πέρα στο νόμο που έχουν βγάλει και εμείς το σηκώσαμε ήδη, μόλις, αλλά ήταν μέσα ακριβώς στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό που πετύχαμε είναι να μην εφαρμοστεί σχεδόν ποτέ σε κανένα άλλο σχολείο, σε όλη την επικράτεια. Αλλά θα το θέσουμε βέβαια στον Υπουργό, ότι είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Εμένα δεν μου αρέσει ένας μαθητής, γιατί έχει έρθει στο σχολείο με μια πράτη σημαία. Έτσι. Και λέει ο άλλος, κοίταξε αυτόν εδώ πέρα, βάλει το 9 στο μάθημα να τελειώνουμε. Τον διώχνει από το σχολείο. Γιατί δεν του αρέσει. Δηλαδή, είναι το παράλογο. Τώρα για τα καλλιτεχνικά σχολεία θέλω να σας πω. Εντάξει, εκεί εμείς πετύχαμε μια μεγάλη νίκη, που τώρα θα εφαρμοστεί από την άλλη εβδομάδα, είναι ότι για πρώτη φορά χορού και κινηματογράφου οι καθηγητές θα πάνε σχετικά στην ώρα τους, τελικά με ένα μήνα καθυστέρηση, γιατί υπήρχαν κάποιες ανεπάρκειες τελικά της Επιτροπής του ΙΕΠ της Καλλιτεχνικής τελικά. Και αυτό το πετύχαμε βέβαια με 40 επερωτήσεις στη Βουλή, με συνήγορο του πολίτη, με να τους βάζουμε στα μανταλάκια τέλος πάντων. Τώρα, μας αρκούνε αυτά όμως. Οι ορομίστοι, οι καθηγητές χορού και κινηματογράφου, ξέρετε τι κάνουν. Πηγαίνουν στα σχολεία μας για να μας διδάξουν. Με πόσο να πληρώνονται όμως? Με 380 ευρώ το μήνα. Είναι το παράλογο. Και μάλιστα, όταν φτάνει να του δίνει ο άλλος να θέλει 10 ευρώ να πάει στο σχολείο το καλλιτεχνικό, να πληρώσει, δηλαδή, τα εισιτήρια, να πάει τα μέσα, ξέρω εγώ, και να γυρίσει, πολλές φορές παίρνει 2 και 3 συγκοινωνίες, γιατί και έχω δει από μακριά, και να πάρει 8 ευρώ μία ώρα να του δώσουν, και την άλλη μέρα να κάνει 4 ώρες. Δηλαδή, μπορεί να έρθει, δηλαδή, να μπει και μέσα ο άνθρωπος. Αλλά είναι το παράλογο, έτσι. Εμείς δεν θέλουμε, καταρχήν δεν θέλουμε, θέλουμε μόνιμο προσωπικό σε όλα τα σχολεία, σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει. Δεν θέλουμε ούτε αναπληρωτές, ούτε ορομίστους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν θέλουμε ορομίστους εμείς μέσα σχολεία με 380, θέλουμε μόνιμο προσωπικό. Αυτή, και εντάξει, είναι κι άλλο ένα παράλογο που συμβαίνει στην Ελλάδα και μάλλον είναι η μόνη χώρα που συμβαίνει, να μην υπάρχει στο χορό, για παράδειγμα, μια σχολή ανώτατης εκπαίδευσης. Δηλαδή, δεν υπάρχει πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τίτλων σπουδών στο χορό. Στον κινηματογράφο υπάρχει μόνο στο απιθύτα. Οπότε, εμείς τι ζητάμε? Αυτοί που έχουν κάνει τις σπουδές, όπως και εγώ, τελείωσα ένα οδείο για παράδειγμα, έτσι, αλλά μου δίνει το δικαίωμα να αποκτήσω την πανεπιστημιακή επάρκεια. Στου χορού που έχουν τελειώσει τριετής σχολές, στην κρατική σχολή, στη λυρική σχολή, υπάρχει μια διαδικασία μέσω ΑΣΠΕΤΕ που μπορεί να κάνει ο άλλος ένα χρόνο σπουδές στη παιδαγωγική του επάρκεια, να δώσει την πτυχιακή του, και ας είναι και 45 χρόνων και 50 χρονών, και να πάρει το ΠΕ, να μπει στις οργανικές θέσεις και να έχουμε λύσει πια το πρόβλημα με τις τοποθετήσεις χορού και κινηματογράφου στα καλλιτεχνικά σχολεία. Είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή, εμείς σκεφτόμαστε όχι μόνο τους μαθητές, θέλουμε και το εκπαιδευτικό προσωπικό να μπορέσουν να έχουν τις απολαβές αυτές και τις θέσεις αυτές και στην ώρα που πρέπει για να μπορέσουμε να έχουμε την καλή καλλιτεχνική παιδεία. Και ένα άλλο ζήτημα που αφορά πολλές φορές τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά έχει να κάνει με τις μεταφορές. Και εκεί υπήρξε ένα ζήτημα, ότι στα καλλιτεχνικά σχολεία υπάρχουν περιορισμοί χιλιομετρικοί, είναι διαδημοτικά σχολεία, έτσι. Δηλαδή, εμάς στο καλλιτεχνικό σχολείο Κερατσινίου που ανήκω εγώ, έχω δει και από την Άνω Γλυφάδα. Οπότε, σε αυτή τη φάση έχουν βάλει περιορισμούς χιλιομετρικούς 3 και 5 χιλιόμετρα. 3 χιλιόμετρα δηλαδή για το γυμνάσιο και 5 χιλιόμετρα για το λύκειο. Εντάξει, είναι τελείως παράλογο αυτό. Το έχουν παραδεχτεί ότι είναι, γιατί μπορεί κάποιος στα εικαστικά μεταφέρει ένα πίνακα το οποίο τον φτιάχνει σπίτι του, τον κουβαλάει και φέρνει και άλλες τσάντες και άλλα όργανα και τον βάζει να έρθετε με 2 και 3 συγκοινωνίες, δεν παίζει. Και το έχουμε βάλει σαν Πανελλήνια εμείς το αίτημα και τα καλλιτεχνικά. Και μάλιστα είχα μια πρόσφατη συνάντηση με την Περιφερειάρχη Πειραιά και μόλις ξεκινήσαμε την κουβέντα για τις μεταφορές γιατί είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, της είπα αν δεν θέλετε αύριο να μην μπορείτε να μπείτε μέσα, θέλετε να μας δώσετε αυτό και αυτό. Και είπε βέβαια θα έχετε δίκιο το αίτημα και θα το προχωρήσουμε. Εμείς βέβαια στην Πανελλήνια υπάρχει ένα αίτημα το οποίο έχει να κάνει με τη σύσταση
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για αυτές τις μετακινήσεις. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, εντάξει, και εγώ θέλω να είναι δημόσιες στις μετακινήσεις. Ναι, αλλά με ποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, τι εννοούμε εμείς. Έχει βγει μια μελέτη που εγώ μπορώ να τη στηρίξω αυτό το αίτημα. Γιατί οι μετακινήσεις αφορούν μόνο το πρωί και το μεσημέρι να πάνε. Δεν είναι ο ΑΣΑ, δεν είναι να κάνει δρομολόγια για να βγάζει χρήματα. Πρέπει να στήσει μια ολόκληρη ιστορία. Οπότε το αίτημα, αυτό που σκέφτηκα εγώ είναι ότι πρέπει να ζητήσουμε στην περιφέρεια να κάνουμε μια μελέτη κόστους και ωφέλους, έτσι ώστε να πούνε, παιδιά, αυτό που κοστίζει σήμερα 10, άμα κοστίσει 20, θα πω όχι, δεν θα γίνει. Άμα όμως το 10 κοστίσει 6, να το κάνουμε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αλλά δεν έχω αυτή τη στιγμή την πληροφορία για να πω, να πείσω εγώ και το Υπουργείο το ίδιο να αλλάξει αυτό το πράγμα και να το πάρουμε να στήσουμε. Εντάξει, μπορεί να το δέσουμε, να δέσουμε και τις εκπαιδευτικές εκδρομές που κάνουν. Όλα, ναι. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά δεν ξέρω. Δεν έχω μέτρο για να πω ότι αυτό δεν μπορεί να είμαστε δηλαδή πάντα αφοριστικοί. Να πούμε, α, εμείς θέλουμε δημόσιο. Εντάξει, ναι, θα θέλουμε. Αλλά πώς, τι προτείνουμε, γι' αυτό λέω την επένδυση που θέλουμε. Τώρα, γενικά για τα εκπαιδευτικά ζητήματα, να περάσουμε, να ξεφύγουμε λίγο από τα καλλιτεχνικά και τα μουσικά σχολεία. Έχει να κάνει με τα κενά στα σχολεία. Έχει να κάνει με δεκτηριακά προβλήματα που είναι σημαντικό. Και τα ενεργειακά προβλήματα που είναι πρόσφατα. Στο τέλος, και το σημαντικότερο θα το αναφέρω στο τέλος. Ξεχωριστά, γιατί είναι το πιο σημαντικό για μένα. Τώρα για τα κενά, τώρα να σας πω, δεν ξέρω αν είχατε μάθει τελευταία. Σαν καλλιτεχνικό σχολείο Κερατσινίου, το οποίο έχει πάρει αρκετές πρωτοβουλίες και γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα με διάφορες πρωτοβουλίες που έχει πάρει. Χθες στείλαμε την πέμπτη μεσημέρι, μίλησα με την γραμματεία του Υπουργείου, ότι τελικά αυτοί οι χορού κινηματογράφου πότε θα μας έρθουν. Και του έδωσα deadline μέχρι πέμπτη μεσημέρι του κ. Κόψη. Και πέμπτη βράδυ βγάλαμε την επιστολή που ακολουθεί. Απαράδεκτες απώλειες διδακτικών ωρών στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου Δραπετζόνας. Δεν ανεχόμαστε άλλο την κοροϊδία. Τα κενά στα σχολεία μας ένα μήνα μετά το άνοιγμα παραμένουν. Με θύμα τη μόρφωση των παιδιών μας. Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε η Υπουργός Παιδείας, όταν ρωτήθηκε για τα κενά στα σχολεία, απάντησε: ποια κενά? Με μεγάλη μου χαρά να μου γνωστοποιήσετε εάν έχετε τέτοια στοιχεία. Άκουσον. Μια τέτοια δήλωση προκαλεί και τον πιο καλοπροαίρετο γονιό, εκπαιδευτικό ή μαθητή. Αν ψάχνει τα κενά η κυρία Κεραμέως, μπορεί πολύ εύκολα και γρήγορα να της υψημάνουμε το παρακάτω. Πρώτον, παρά τη δημοσίευση για πρώτη φορά τόσο γρήγορα των οριστικών πινάκων των ορομίσθιων, καθηγητών χορού και κινηματογράφου, έχουν περάσει τουλάχιστον 20 ημέρες και δεν έχουμε δει τους καθηγητές στο σχολείο μας, όπως και σε όλα τα καλλιτεχνικά της χώρας. Δεύτερον, τα κενά που παραμένουν από την αρχή του σχολικού έτους και περιλαμβάνουν διδακτικές ώρες της γάμα λυκείου και τις αναφέρουμε τις ώρες που έχουμε λήψεις. Τρίτον, να κινηθούν οι νομοθετικές διαδικασίες για την έγκαιρη μόνιμη πρόσληψη καθηγητών, κατεύθυνση χορού κινηματογράφου, δίνοντας τη δυνατότητα, όπως αναφέραμε προηγουμένως, μέσω ΑΣΠΕΤΕ την απόκτηση πτυχίου ΠΕ κατηγορίας. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας να ξεκινάει η σχολική χρονιά χωρίς κενά σε καθηγητές, ώστε απερίσπαστα να αφιερώνονται στη γνώση και τη μάθηση. Επιζητούμε το αυτονόητο, την ύπαρξη ενός δημόσιου σχολείου κατάλληλα στελεχωμένου με καθηγητές και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Ενός δημόσιου σχολείου που θα λειτουργεί υπέρ του μαθητή, του καθηγητή, της κοινωνίας. Θεωρούμε απαράδεκτο τα 2/3 των μαθητών στα μαθήματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και μαθητές του Λυκείου, που μεθαύριο θα κληθούν να εξεταστούν στις Πανελλήνιες, ισότιμα με τους μαθητές γενικών και επαγγελματικών σχολείων, να μην διδάσκονται τα προαναφερόμενα μαθήματα. Τα όρια της υπομονής μας έχουν πλέον εξαντληθεί, καθώς βλέπουμε τη συστηματική υποβάθμιση των στοιχειωδών λειτουργιών του σχολείου μας και την υπονόμευση του μέλλοντος των παιδιών μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία μας με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, να τοποθετηθούν οι καθηγητές χορού κινηματογράφου που ήδη έχουν επιλογή. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Την επόμενη μέρα, την Παρασκευή στις 10:15, το Υπουργείο κατέβασε τους οριστικούς πίνακες, τους τελικούς οριστικούς πίνακες χορού κινηματογράφου. Και περνήσαμε δηλαδή στην επόμενη στάδιο, Δευτέρα-Τρίτη, να πάνε οι καθηγητές. Και το άλλο είναι, μας πήραν ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας του Πειραιά και μας είπε: όποια μέρα θέλετε, ό,τι ώρα θέλετε, ελάτε στο γραφείο μας να καλύψουμε τα κενά σας και ό,τι άλλο έχετε χρειάζεται στο σχολείο. Δηλαδή, το ότι η πίεση και το πώς επικοινωνείς το πρόβλημά σου είναι στο ζήτημα το σημαντικότερο για να επιλύσεις τα προβλήματα. Το σημαντικότερο που δεν έχει αναφερθεί είναι έχει να κάνει με τα ζητήματα ψυχολογίας. Και αυτό είναι το σημαντικότερο που έχω να δηλώσω.
και νομίζω θα το συμφωνήσετε και εσείς ότι είναι πολύ σημαντικό. Όταν στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου, το ξαναναφέρει, είχαμε 8 απόπειρες αυτοκτονίας. Δεν περνάει έτσι για την πλάκα. Η πατριαρχία, οι γυναικοκτονίες που συμβαίνουν και τις βλέπουμε καθημερινά στα τέτοια, είναι το σημαντικότερο. Τι κάνουμε εμείς? Εντάξει, χθες ήμουν στη μια ένωση γονέων και είπε: ναι, πρέπει να κάνουμε μια συνάντηση. Ξέρω εγώ, να πούμε ότι κάναμε και κάτι για την εγκοτριακή βία. Δεν αρκεί. Θέλει να απευθύνεσαι στους γονείς ξεχωριστά, στους μαθητές ξεχωριστά, στους καθηγητές ξεχωριστά. Και με πώς? Να απευθυνθείς στους ειδικούς που έχουν ομάδες και να κάνουν σεμινάρια και να μπαίνουν στα σχολεία και να μπορέσουν να διδάξουν πώς θα το διαχειριστεί το πρόβλημα του ζητήματος ο καθηγητής ξεχωριστά, ο μαθητής που το ζει και ο γονιός στο σπίτι του. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι για μένα το μέγιστο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση στην Ελλάδα. Είναι επειδή ανήκω στην ομάδα της οικογένειας Παύλου Φίσα, της Μάγδας Φίσα, θα ήθελα να υπάρξουν και δράσεις από τα σχολεία σε σχέση με την εγκληματική οργάνωση. Εμείς διοργανώνουμε εκθέσεις, για παράδειγμα, στο Καλλιτεχνικό και θα έρθει η Μάγδα και η Ομοσπονδία να βρει κάποιες δράσεις στήριξης του αντιφασιστικού αγώνα που αυτή τη στιγμή δίνει η Μάγδα και όλοι μας στο εφετείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.